Υπηρεσιακό Υπουργό Τύπου να μας ανακοινώσει τη σύνθεση της κυβερνήσεως, της κυβερνήσεως που προέκυψε από τις κάλπες της 9ης Απριλίου. Ο κύριος Φατούρος είναι έτοιμος. Ας τον ακούσω. Καλησπέρα σας. Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης νέας κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός κύριος Κώστας Σιμίτης έκανε την ακόλουθη δήλωση. Η λαϊκή ετοιμιγορία δίνει στη νέα κυβέρνηση την εντολή να συνεχίσει με αποτελεσματικό τρόπο την πορεία που οδηγεί την ισχυρή Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει επίσης την εντολή να προωθηθούν το κοινωνικό κράτος, πολιτικές συνοχής και αλληλεγγύης, πολιτικές για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον Έλληνα πολίτη. Με τον τρόπο αυτό θα ανοίξουμε νέες δημιουργικές προοπτικές για την ελληνική κοινωνία, ώστε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής. Κατά τον σχηματισμό της κυβέρνησης, γνώμονας υπήρξε ο συνδυασμός της πείρας και της ανανέωσης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στο μεγάλο και θετικό έργο της προηγούμενης τετραετίας. Ως πρόεδρος της Βουλής θα προταθεί και πάλι ο κύριος Απόστολος Κακλαμάνης. Και προφύστερα, αλλά για να μην το λέω στο τέλος, η ορκομοσία της νέας κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την 5η 13 Απριλίου, ώρα 11, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σύνθεση της κυβέρνησης. Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σιμίτης. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Υπουργός Βάσο Παπανδρέου. Υφυπουργός Κωνσταντίνος Καϊσερδής. Υφυπουργός Λεωνίδας Τζανής. Η σειρά η συνήθιση είναι με το μικρό όνομα δεύτερο, αλλά την λέω όπως την ξέρω. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπουργός Άκης Τσοχατζόπουλος. Υφυπουργός Δημήτριος Αποστολάκης. Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Αναπληρωτής Υπουργός Ελισάβετ Παπαζόη. Υφυπουργός Αγγελική Λαΐ. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Υπουργός Παπαντονίου Γιάννος. Υφυπουργός Πάχτας Χρήστος. Συγγνώμη, αλλά είχα πάλι το αντίστοιχο. Υφυπουργός Ζαφυρόπουλος Γιάννης. Υπουργείο Οικονομικών. Γιάννος Παπαντονίου Υπουργός. Υφυπουργός Γεώργιος Δρής. Υφυπουργός Απόστολος Φωτιάδης. Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπουργός Νίκος Χρυστοδουλάκης. Υφυπουργός Αλέξανδρος Καλαφάτης. Υφυπουργός Μιλένα Αποστολάκη. Θα σας μοιραστεί βεβαίως αμέσως μετά. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Υπουργός Κώστας Λαλιώτης. Υφυπουργός Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Υφυπουργός Αθανάσιος Αλευράς. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπουργός Πέτρος Ευθυμίου. Υφυπουργός Φίλιππος Πετσάλνικος. Υπουργείο Γεωργίας. Υπουργός Γεώργιος Ανομερίδης. Υφυπουργός Ευάγγελος Αργύρης. Υφυπουργός Φώτης Χατζημιχάλης. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπουργός Αναστάσιος Γιαννίτσης. Υφυπουργός Χρήστος Ποταγόπας. Υφυπουργός Νικόλαος Φαρμάκης. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Υπουργός Αλέξανδρος Παπαδόπουλος. Υφυπουργός Δημήτριος Θάνος. Υφυπουργός Χριστίνα Σπυράκη. Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπουργός Μιχάλης Σταθόπουλος. Υπουργείο Πολιτισμού. Υπουργός Θεόδωρος Πάγκαλος. Υφυπουργός Γεώργιος Φλωρίδης. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Υπουργός Χρήστος Παπουτσής.
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Υπουργός Χρυσοχοΐδης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Υπουργός Γεώργιος Πασχαλίδης. Υπουργείο Αιγαίου. Υπουργός Νίκος Σιφουνάκης. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών. Υπουργός Χρήστος Βαρελής. Υπουργός Αλέξανδρος Βούλγαρης. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Υπουργός Δημήτρης Δρέπα. Υφυπουργός Τηλέμακος Χιτήρης. Υπουργός Επικρατείας Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Όπως είπα από την αρχή, στην αρχή η ορκομοσία θα γίνει αύριο το πρωί στις 11 η ώρα. Δεν ευχαριστώ σας. Αύριο ας πούμε στις 1 η παράδοση και παραδοσή. Λοιπόν, Άλια, μας ακούς? Σας ακούω. Ακούσαμε τη σύνθεση της νέας κυβερνήσεως. Νομίζω ότι μπορούμε να ανακεφαλαιώσουμε. Γίνεται αρκετός θόρυβος. Είναι τα σχόλια των συναδέλφων. Να εντοπίσουμε, Βάλια, μερικές απουσίες. Δεν άκουσα το όνομα των κυρίων Βενιζέλου και Πάγκαλου. Λυπάμαι, Προκόπη, δεν μπορώ να σε ακούσω. Θα έλεγα να κάνουμε μία σύγκριση σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Να δούμε ποιοι προστίθενται, ποιοι μετακινούνται και ποιοι μένουν στη θέση τους. Ναι. Στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης παραμένει η κυρία Βάσο Παπανδρέου. Μετακινείται ο κύριος Γιάννης Φλωρίδης. Στη θέση του υφυπουργός είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καϊσερλής. Παραμένει όμως ως υφυπουργός εσωτερικών ο κύριος Λεωνίδας Τζανής. Στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης δεν έχουμε καμία αλλαγή. Υπουργός Άκης Τσοχατζόπουλος, υφυπουργός Δημήτρης Αποστολάκης. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε ό,τι αφορά τον υπουργό, δεν έχουμε καμία αλλαγή. Παραμένει ο κύριος Παπανδρέου. Έχουμε αλλαγές όμως στους υφυπουργούς. Δύο κυρίες, η Ελισάβετ Παπαζόη. Δύο κυρίες, η Ελισάβετ Παπαζόη και η κυρία Αγγελική Λαΐου. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, σε ό,τι αφορά τον υπουργό, δεν έχουμε καμία αλλαγή. Παραμένει ο κύριος Παπαντονίου. Σε ό,τι αφορά τους υφυπουργούς, ο κύριος Πάχτας παραμένει, αλλά προστίθεται ο κύριος Ζαφυρόπουλος, κύριος Γιάννης Ζαφυρόπουλος. Στο Υπουργείο των Οικονομικών παραμένει υπουργός ο κύριος Παπαντονίου. Βλέπουμε ότι διαχωρίζεται και πάλι το Υπουργείο. Ναι, ναι. Αναφέρεται ξεχωριστά σε αυτή την κυβέρνηση. Υφυπουργός παραμένει ο κύριος Δρής. Ο κύριος Χρυστοδουλάκης αναβαθμίζεται και υφυπουργός προστίθεται ο κύριος Απόστολος Φωτιάδης. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης φεύγει ο κύριος Βενιζέλος, και λέμε φεύγει διότι δεν περιλαμβάνεται στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Σε υπουργό αναβαθμίζεται ο κύριος Νίκος Χρυστοδουλάκης, ο υφυπουργός μέχρι πρότινος, και έχει υφυπουργούς τον κύριο Καλαφάτη και την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, δύο νέα πρόσωπα. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε ό,τι αφορά τον υπουργό, δεν έχουμε καμία αλλαγή. Σε ό,τι αφορά τους υφυπουργούς, έχουμε αλλαγές. Είναι ο κύριος Καλαφάτης και ο κύριος Αποστολάκης. Δύο νέα πρόσωπα. Με συγχωρείτε. Είναι ο κύριος Ευθυμιόπουλος. Κύριος Ευθυμιόπουλος και ο κύριος Αλευράς. Ο κύριος Αθανάσιος Αλευράς. Δύο νέα πρόσωπα επίσης. Στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησευμάτων, ο κύριος Αρσένης, ο οποίος αποχωρεί και από την κυβέρνηση και τη θέση του καταλαμβάνει ο Πέτρος Ευθυμίου. Και υφυπουργός ο κύριος Φίλιππος Πετσάλινικος. Επανέρχεται στην κυβέρνηση ο κύριος Πετσάλινικος. Στο Υπουργείο Γεωργίας παραμένουν τα πράγματα όσοι είχαν σε ό,τι αφορά τον υπουργό, τον κύριο Ανομερίτη. Έχουμε τον κύριο Ευάγγελο Αργύρη και τον Φώτη Χατζημιχάλη, πρώην γραμματέα της νεολαίας ΠΑΣΟΚ και στέλεχος, χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ήταν και μέλος του εκτελεστικού γραφείου πριν από μερικά χρόνια. Στο Υπουργείο Εργασίας φεύγει ο κύριος Παπαϊωάννου, βρίσκεται εκτός κυβερνήσεως. Αναβαθμίζεται ο διευθυντής του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γιαννίτσης. Υφυπουργός παραμένει ο κύριος Πρωτόπαπας και στη θέση του κύριου Ιωαννίδη έρχεται ο κύριος Νίκος Φαρμάκης. Στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έχουμε τον κύριο Αλέκο Παπαδόπουλο, ο οποίος διαδέχεται τον Λάμπρο Παπαδήμα. Ο κύριος Παπαδήμα
μας βρίσκεται εκτός κυβερνήσεως, με υφυπουργούς τον κύριο Στάμο και την κυρία Χριστίνα Σπυράκη, δύο νέα πρόσωπα επίσης. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης απέρχεται ο κύριος Γιαννόπουλος, απέρχεται της κυβερνήσεως και έχουμε τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Μιχάλη Σταθόπουλο. Στο Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε τον κύριο Πάγκαλο, ο οποίος ανακάπτει στην κυβέρνηση, και υφυπουργό αντί του Ανδρέα Φούρα, ο οποίος βρίσκεται και αυτός εκτός κυβερνήσεως. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Φλωρίδη ως πρότινος υφυπουργό εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Σουμάκη και από την κυβέρνηση συνολικά και την τοποθέτηση του Χρήστου Παπουτσί. Υφυπουργούς δεν έχουμε. Στο Ναυτιλίας δεν είχαμε και πριν. Όπως και στο Δημοσίας Τάξεως δεν έχουμε καμία αλλαγή. Παραμένει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχουμε τον κύριο Πασχαλίδη, τον έως πρότινος υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό. Στο Υπουργείο Αιγαίου έχουμε τον κύριο Σιφουνάκη. Φεύγει ο κύριος Μπένος, όπως έφυγε και ο κύριος Μαγκριώτης από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης που προαναφέρομαι, βρίσκονται εκτός κυβερνήσεως. Στο Υπουργείο Μεταφορών, από το Υπουργείο Μεταφορών φεύγει ο κύριος Μαντέλης, ο οποίος βρίσκεται συνολικά εκτός κυβερνήσεως. Και αναβαθμίζεται ως πρότινος υφυπουργός ΠΕΧΟΔΕ ο κύριος Χρήστος Βερελής σε υπουργό, με υφυπουργό τον κύριο Αλέκο Βούλγαρη, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ΠΕΧΟΔΕ. Στο Υπουργείο Τύπου παραμένει ο Δημήτρης Ρέπας και προστίθεται ως υφυπουργός ο Τηλέμαχος Χιτήρης, ένα γνωστό πρόσωπο στο Υπουργείο Τύπου. Στο Υπουργείο Επικρατείας, ως υπουργός επικρατείας δεν είναι πλέον ο Κώστας Γείτονας, αλλά ως πρότινος υπουργός εργασίας ο κύριος Μιλτιάδης Παπαϊωάννου. Μάλιστα, και να διορθώσουμε. Προκόπη να επαναλάβουμε εμείς ότι η κυβέρνηση της, η ορκομοσία της νέας κυβερνήσεως θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί, αύριο 5η, 13 Απριλίου στις 11 το πρωί. Ο Πρωθυπουργός με δήλωσή του που συνοδεύει το σχηματισμό της κυβερνήσεως αναφέρεται στα όσα σηματοδοτεί η ανανέωση. Ακριβώς, στην πείρα και στην ανανέωση. Ότι η λαϊκή εντολή της 9ης Απριλίου, που σηματοδοτεί πρώτα απ' όλα, όπως υπογραμμίζει, την συνέχιση της πολιτικής για μια ισχυρή Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Θα μας στείλεις αναλυτικό ρεπορτάζ για το δελτίο των 9. Σε αυτό το σημείο να διακόψουμε τη σύνδεσή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα και αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις των 9 από την ΕΤ. Προς το παρόν, γεια σας.